Εγώ αυτή τη γυναίκα που θα δείτε τώρα, ναι, τη λάτρευα, γονάτισα μπροστά της. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι αν την πετύχαινα, είμαι σίγουρος ότι εγώ θα με ερωτευόταν. Θα πας Ιταλία. Είναι η μοναδική ξεκινάει γυναίκα. Ξεκινάει η επανάσταση, ναι, του Θοδωρή. Ναι, έτσι, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί εμένα να μου λες, κυρία μου, ναι, ότι αυτή η γυναίκα έγινε έτσι όπως θα δούμε τώρα. Για βάλτε να δουλεύει. Να πας να τη βρεις στην Ιταλία, το είπες, δεν με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όχι. Να πάω να τη βρω. Κοιτάξτε, παιδιά, τι μου έκανε. Τι μια χαρά είναι, κορίτσι μου. Για την ηλικία της. Αυτό είναι το άσχημο για την ηλικία της. Μα είναι κούκλα. Όχι, εγώ για μένα εξακολουθεί να είναι πολύ κούκλα. Όχι, δεν θα περάσει τρομοκρατία του λαιμού. Όχι, η Μόνικα Μπελούτσι δεν είναι αυτή. Να σου πω, πόσο είναι, δεν είναι 55 τώρα. Σίγουρα. Βέβαια. Όπως την κούκλα, μη σου πω και 60 πώς την κόβω τώρα. Δεν θα περάσει τρομοκρατία του Σωτηροπούλου. Έχει δει όμω το κορμί τη, είναι πολύ ωραίο ακόμα. Ναι, α, το λαιμό, εντάξει, λεπτομέρειε. Δεν θα περάσει τρομοκρατία τη. Το έκανε η κυρία από εδώ. Εγώ δεν. Κοιτάξτε, Zoom. Περίμενε, όχι, να πούμε τι αλήθειε. Εγώ στην έδειξα, σου είπα, κοίτα τι ωραία γυναίκα είναι και λε. Την έκανε Zoom. Κοιτάξτε το λαιμό τη που μου δείχνει εμένα. Την έκανα Zoom, ωραία. Εγώ το έκανα. Εσύ με το Φίβο το έκανε αυτά τα πράγματα. Ντροπή και έσχο. Έλα, έχει ωραίο πρόσωπο. Για εδώ έχω να πω ότι μια χαρά. Δεν μείναν τα μάτια μόνο. Όχι. Λίγο ο λαιμός, που ο λαιμός είναι λίγο δείχνει την ηλικία, αλλά κατά τα άλλα είναι κούκλα. Ναι, είναι ωραία, παραμένει. Συγγνώμη. Γιατί δεν κάνει την κίνηση που έκανε η Θεή Σκορδά, να κάνει το σύστημα κεραυνός που του παράζει μία από κάτω και τσιτώνουν όλα στο λαιμό. Είναι το σύστημα κεραυνός. Ναι. Το έκανε, λέει, η Θεή Σκορδά και είναι στην ευθεία της. Πίστεψέ με, άμα υπήρχε κάτι τέτοιο, η Μόνικα Μπελούτσι θα το είχε κάνει. Γιατί αφού το είπε η Θεή Σκορδά, να μην την πιστέψω. Εντάξει, τώρα η Θεή Σκορδά είναι 35 χρόνων. Θέλει να μας πει ότι πήγε και έφτιαξε το λαιμό της 35 χρονών. Ναι. Θα ήθελα να έχετε και λαιμό. Γιατί αυτός ο λαιμός εδώ μπροστά της ποιο είναι ανήκος από το δικό της. Καλά, μη λες τώρα. Η Μόνικα Μπελούτσι είναι αυτή, πρέπει να τη στηρίξω εγώ. Ψάχνω να βρω τρόπους. Και δεν είναι πατριώτησα κιόλας. Δεν είναι και από την νίκη. Είναι κοντά μου, έτσι. Περνάει από την νίκη της Γαλλίας. Είχε κάνει τρεις βόλτες στην νίκη της Γαλλίας. Καλά, ξέρει τι παρατήρησε χθε. Παρατήρησε, μου λέει: κοίτα, κοίτα, μου λέει: έχει τριχοφυΐα. Του λέω: πού? Έχει από τριχοφυΐα. Κάτω, λέει στο σαγόνι. Και του λέω: έχει σε πείραξε αυτό. Δηλαδή, έχει, άμα σε πλησίαζε, δεν θα την ήθελε, τη Μόνικα Μπελούτσι. Άκουσε να σου πω: είναι παράσιμο. Ακόμα και στα γεράματα, περάσιμο είναι. Μην είσαι τόσο. Πόπο, παιδιά, είσαι λαιμός, πολύ αυστηρό με τι γυναίκε. Πάρα εγώ. Πολύ ναι. Όχι, αυτό που βρήκε. Εμένα ευτυχώ είναι εντάξει, είναι ελαστικό. Γιατί αν μην ακούει μουρμούρα. Κάτι τριχούλα, δεν ξέρω κόντρα, ξερίζεται. Δεν ξέρω αν το κάνει αυτό. Παιδιά, το λαιμό, κοιτάξτε. Αλλά δεν θα περάσει τρομοκρατία της Ανωστηροπούλου. Σταματάω το θέμα εδώ. Α, εγώ αυτό. Δεν θέλω να συνεχίσει τη Μόνικα Μπελούτσι. Για μένα είναι η απόλυτη θεά της Μεσογείου. Εννοείται. Είναι. Η απόλυτη θεά της Μεσογείου. Όχι Μεσογείου μόνο. Μεσογείου. Παγκοσμίως είναι πολύ όμορφη. Παγκοσμίως εσύ. Τώρα το λες σωστά. Τώρα, Έλενα. Τώρα το λες σωστά. Δεν μπορείς να πεις τίποτα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, η γυναίκα μεγάλωσε. Κοίτα να σου πω, φάνηκε εγώ να και να γεράσω, φορά εδώ τα αυτά στο λαιμό, δεν φαίνεται τίποτα. Τσόκια. Τώρα είναι μόδα. Τώρα είναι μόδα. Μπορεί και αργότερα, δεν έχει σημασία. Εδώ θα φοράει μόνο ζυγάκο. Το φοράει παλιά και ήταν μόδα και στο... όχι, στα 7. Παιδί μου, δεν πάμε στην Θεή Σκορδά, σου πήγε τη σύστημα του κεραυνού που έβαλε στο λαιμό. Κεραυνού, άσε μας, ναι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, μικρή κοπέλα. Παιδιά, ο λαιμός είναι από τα 50 και πάνω να πας να τον φτιάξεις. Απαγορεύεται να παίξουμε αντένα, θα στο βάζα να δείτε ότι το έπαιξε. 35 και έχει φτιάξει το λαιμό. Τι να κάνω αφού το όχι για λόγους διαφημιστικούς, γι' αυτό το δεν ξέρω, είπε, έκανε το σύστημα κεραυνός, δεν έκανε μια ανόρθωση γενικώς, λέει, προς τα πάνω όλα, όλα λέω. Αλλά δεν μπορούσα να απαντήσει, δεν μ' άκουγε το βίντεο. Τι λες, κεραυνόδες κι εσύ. Όχι μωρέ, λέω, έλεγε μια ανόρθωση γενικώς προς τα πάνω και ρωτάω το βίντεο, όλα, και μετά σκέφτηκα ότι δεν ακούει. Ναι. Μου δίκηκε λίγο χαζομάρας αυτή την πρώτη, κατάλαβες τι γίνεται. Είναι μια περίπτωση, να κάνω. Αλλά αυτό θα το πληρώσω ακριβά. Θα μου ρίξει εμένα στα όχι, μάτια μου. Όχι, κυρία μου, καθόσουν κάθε βράδυ και ονειρευόσουν την Μπελούτσι, πάρε τώρα τη φωτογραφία να ονειρεύεσαι εμένα. Σνιφ. Ωραία. Να σε ονειρεύω. Σου απομυθοποίησα και την τελευταία. Στην πραγματικότητά μου, να σε ονειρεύω. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί όχι. Δεν είναι κακό και στον ύπνο σου. Να τα φεύγω από τη Μόνικα Μπελούτσι και πάω στη Δέσποινα Βανδύ, η οποία.